Λοιπόν, έκανα χτες, ανέβασα στο TikTok δύο βιντεάκια και έλεγα ότι οι γυναίκες, όσο και αν θέλουν να είναι και να δείχνουν χειραφετημένες και να έχουν τη δικιά τους δουλειά, τη δική τους ζωή, το δικό τους πορτοφόλι, και είναι πάρα πολύ καλό αυτό και έτσι πρέπει να γίνεται, δεν θα πρέπει να εξαρτάται η γυναίκα από τον άντρα, αλλά παρόλα αυτά, από έναν άντρα ψάχνουν, και άντε να μην το πω ψάχνουν, θα το πω ότι είναι στα ατού όταν διαλέγουν έναν άντρα, να έχει μία δουλειά, να έχει ένα στάτους, να έχει μία αλφα οικονομική κατάσταση. Δεν λέω να είναι πλούσιος, δεν λέω να είναι πάμπλουτος, δεν λέω να είναι δισεκατομμυριούχος, αλλά το κοιτάνε. Γιατί οι γυναίκες τον άντρα τον θέλουν, ακόμα και αν αυτές οι ίδιες έχουν οικονομική κατάσταση, τον θέλουν να μπορούν να στηριχτούν επάνω του. Θέλουν να αισθάνονται ότι αν κάτι γίνει θα είναι εκεί για αυτές. Τον βλέπουν σαν προστάτη και αυτό δεν το βλέπουν τη σημερινή εποχή μόνο. Πάντα έτσι ήτανε. Τώρα τι να σας πω, να υπάρχουν εξαιρέσεις, πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις στον κανόνα. Δεν είναι βέβαια κανόνας αυτό, αλλά από ό,τι θυμάμαι εγώ από όλα τα χρόνια μέχρι τώρα, που είμαι στα 42 μου, και γενικώς παρατηρώ γύρω μου τι γίνεται, βλέπω ότι ακόμα και αν η γυναίκα είναι ανεξάρτητη, έχει το δικό της πορτοφόλι, έχει ένα κοινωνικό, οικονομικό στάτους, πάντα θα ψάχνει και θα κοιτάει και θα επιλέγει έναν άντρα ανάμεσα σε άλλους που έχει μία δουλειά, που έχει μία αλφα καλή οικονομική κατάσταση και ένα στάτους. Πώς να το κάνουμε τώρα? Και όταν το λέω αυτό, βγαίνετε και λέτε ψάχνει χορηγό, ψάχνετε χορηγό εσείς οι γυναίκες, το πορτοφόλι σας νοιάζει, τα λεφτά σας νοιάζουν. Η γυναίκα έτσι ήταν πάντα. Απλά τώρα προφανώς είναι τα social media που κάτω από τα post μπορείτε, σας δίνετε δυνατότητα να σχολιάζετε και κάποιοι που δεν πληρείτε αυτές τις προϋποθέσεις, προφανώς τσιγκλιέστε και βγαίνετε και σχολιάζετε και ίσως κάποιοι με άσχημο τρόπο. Όμως θα πρέπει αντί να το κάνετε αυτό, να καθίσετε να σκεφτείτε, να βάλετε στόχους στη ζωή σας, γιατί θέλετε να προσελκύσετε γυναίκες, έτσι, μου στέλνετε μηνύματα, βλέπω εδώ πέρα τα σχόλιά σας, ναι, μεν θέλετε να προσελκύσετε γυναίκες, αλλά γενικώς μην κυνηγάτε γυναίκες, κυνηγήστε τους στόχους σας, κυνηγήστε να πετύχετε στη δουλειά σας, να πετύχετε στη ζωή σας και έτσι θα προσελκύσετε γυναίκες, έτσι θα έρθουν οι γυναίκες σε εσάς. Και αυτό το βίντεο ήταν ένα σχόλιο, μεγάλο λίγο, στα δύο βίντεο που ανέβασα χτες στο TikTok. Όσοι δεν με ακολουθείτε στο TikTok, έχω link κάτω στην περιγραφή και όσοι δεν με ακολουθείτε εδώ στο YouTube, το κουμπάκι εγγραφή, το κουδουνάκι δίπλα για να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις για κάθε μου νέο βίντεο που ανεβάζω. Αυτό ήταν λίγο έκτακτο βίντεο σχόλιο, που νομίζω όμως ότι έπρεπε να το κάνω. Και σας περιμένω στα σχόλια, θέλω τη γνώμη σας, παιδιά, άντρες γυναίκες.